Πάλι εδώ ρε παιδιά. Πάλι εδώ. Δεν τα είπαμε την προηγούμενη φορά. Δεν σας έπεισα ότι μόνο εσύ ξέρεις. Άντρα, τι γυρεύεις πάλι εδώ πέρα. Πρέπει να κάνουμε και δεύτερο επεισόδιο με άλλα παραδείγματα. Fine. Θα το κάνουμε. Μόνο εσύ ξέρεις. Βάλ' τον να εμφανίζεται με φε ωραίο εδώ πέρα. Άμα το κάνω και το κάτω τώρα. Και τώρα είναι εδώ. Μόνο εσύ ξέρεις λοιπόν, φίλε άντρα, πώς να χειρίζεσαι, να συντηρείς και να επισκευάζεις τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σου, το PC. Όπως πάντα όλοι οι γνώστες και οι fake haters και όλοι αυτοί θα έρθουν να σου πούνε ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες και ότι η ανθρωπότητα έχει συνεργαστεί και έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα για το πώς πρέπει να γίνονται όλα τα πράγματα του PC που προανέφερα. Όχι! Είσαι άντρας και μόνο εσύ ξέρεις. Πάμε σε μερικά παραδείγματα. Πρόβλημα νούμερο 1. Το σύστημα κολλάει, ρε φίλε. Τα πράγματα είναι πολύ βαριά. Για gaming ούτε λόγος. Το σύστημα δεν τρέχει τίποτα. Λαγκάρει και η πασχέτζα. Όλα αυτά επειδή εντάξει, σαν άντρας κι εσύ, φόρτωσες το σύστημα μπαίνοντας σε διάφορα site για να δεις κινηματογραφικές ταινίες. Πρέπει να βρεις λοιπόν έναν τρόπο να καθαρίσει λίγο η φάση για να ελαφρύνει ο επεξεργαστής και η μνήμη και όλα αυτά. Τώρα όλοι αυτοί οι επαείοντες θα σου πούνε ότι υπάρχει λογισμικό εκεί έξω και διάφορα software και apps τα οποία σου κάνουν clean-up, ακόμα και το ίδιο το σύστημα μέσα έχει disk clean-up και στην τελική μπορείς να είσαι νοικοκύρης και να μπεις και να σβήσεις κάποια αρχεία που δεν χρειάζεσαι. Όχι! Το PC κολλάει, το βαράς. Συνεχίζει να κολλάει, το βαράς κι άλλο. Δεν πιάνει? Format! Δεν πιάνει ούτε αυτό, βαράς το format. Πρόβλημα 2. Μπλεγμένα καλώδια. Δεν γίνεται άλλο αυτό ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω καταρχήν πώς γίνεται. Δεν τα πειράζει κανείς, δεν περνάει κανείς. Είναι κυριολεκτικά στο πιο απομονωμένο κομμάτι του σπιτιού, ρε φίλε τα καλώδια. Τι φάση, τη νύχτα περνάει ένας καλικάτζαρος και τα μπλέκει? Θα σου πω, αυτό είναι μαλέκα. Είναι ο ίδιος καλικάτζαρος που σου κλέβει τους νυχοκόπτες. Μη γελάς, φίλε, έχω αγοράσει 250 νυχοκόπτες και έχουν χαθεί όλοι. Τους έχει κλέψει αυτός ο καλικάτζαρος, φίλε. Είμαι σίγουρος ότι πάει τα μεσάνυχτα στην καλύβα του εκεί πέρα στο δάσος που μένει και έχει μια στίβα γεμάτη νυχοκόπτες και βγαίνει μέσα από τη στίβα. Ναι, νυχοκόπτες! Ναι, μπλεγμένα καλώδια λοιπόν. Είναι αντισθητικά, σκονίζονται εύκολα, καθαρίζονται πανδύσκολα, η γυναίκα σου φωνάζει. Οπότε τι κάνεις? Καταρχήν τραβά το ένα φορμάτ, δεν ξέρεις. 9 στις 10 πιάνει. Αλλά, αν δεν πιάσεις το φορμάτ, τι γίνεται? Οι πομπολάροι εκεί έξω θα σου πούνε να πιάσεις τα καλώδια με αυτά τα κρίτσι κρίτσι, τα twist eyes που τα κάνεις και έχουν πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Θα κάτσω τώρα από πάνω να φτιάχνω κοτσίδες στον υπολογιστή μου, λες και τον έχει χωρίσει ο γκόμενός του και έχει έρθει να κλαφτεί στο σπίτι μου για να του φτιάξουμε κοτσιδάκια. Όχι βέβαια! Τσέκαρε το σωστό το life hack που κάνεις μόνο εσύ, γιατί μόνο εσύ ξέρεις. Παίρνεις ένα βαμβακερό μπλουζάκι και το πιάνεις από το γιακά και από το αριστερό μανίκι. Και μετά το γυρνάς από την ανάποδη και το πετάς πάνω στα καλώδια και κρύφτηκαν. Boom! Problem solved. Νούμερο 3. Βρωμιά στο πληκτρολόγιο. Κλασικό πρόβλημα. Αν μη τι άλλο, παιδιά, τα πληκτρολόγια είναι επιφάνειες συλλογής βρωμιάς. Οπότε πώς θα την ξεφορτωθείς? Όπως πάντα, θα έρθουν κλασικά να σε πρίξουν οι δελφίνοι. Να, ποιοι θα έρθουν? Οι δελφίνοι του Desktop Organization Intelligence. Και θα σου προτείνουν να πας και να ξοδέψεις τα λεφτά τα οποία κέρδισε με τον υδρότα του προσώπου σου και των αγκώνων σου σε αυτά τα σπρέι με πεπιεσμένο αέρα που ψσσ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 
Τι βλακίες είναι αυτές? Το γυρνάς, το τεινάζεις και μετά αφήνεις τη βαρύτητα. Να κάνει τα υπόλοιπα. Νούμερο 4. Παραπλήσιο του προηγούμενου, αλλά θα του αφιερώσουμε ολόκληρο κομμάτι γιατί πολύ απλά πονάει περισσότερο. Λοιπόν, είσαι στο λάπτοπ, κάνεις τη δουλίτσα σου, έχεις εδώ πέρα το νεράκι, τον καφέ σου, ρε παιδί μου, τα ψιψιψόνια σου και ξαφνικά περνάει ένα σκίουρος εκεί. Οπότε τι θα κάνεις κουάρ! Και ρίχνεις τον καφέ πάνω σε όλο το λάπτοπ. Εδώ δεν υπάρχουν ούτε πομπολάροι, ούτε επαΐοντες, ούτε haters, ούτε τίποτα. Εδώ υπάρχει μόνο εσύ, που μόνο εσύ ξέρεις, και η ζημιά. Τι κάνεις λοιπόν? Δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο, φίλε μου. Σαν σωστός άντρας, αποδέχεσαι την ήττα σου. Το λάπτοπ είναι νεκρό, δέξου το, δεν πρόκειται να χρησιμεύσεις σε τίποτα άλλο, αλλά τουλάχιστον μπορείς να κερδίσεις ένα νόστιμο φρέντο καπουτσίνο μέτρη.
Αυτά λοιπόν ήταν μερικά από τα πολλά πράγματα που κάνεις εσύ άντρα που μόνο εσύ ξέρεις όσον αφορά το PC και το laptop. Όπως πάντα περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις όχι μόνο για αυτά που είπαμε σήμερα και για άλλα θέματα που εσύ σαν άντρας ξέρεις τώρα, μόνο εσύ ξέρεις. Περιμένουμε στα σχόλια τις προτάσεις σας με το αντίστοιχο hashtag το οποίο κατεβάζω αυτή τη στιγμή με special effects και το κάνω τώρα χακ και φεύγει πάνω. Τα καλύτερα θα μπουν on camera στο επόμενο επεισόδιο και εντάξει, θα κερδίσετε και ένα bonus δωράκι έτσι από εμάς. See ya! Ξέχασα το portfolio.